Αδιαμφισβήτητη είναι η αξία της μάνας που παρά τις δυσκολίες που της επεφύλασε η ιστορία, αγωνίστηκε για να προσφέρει στα παιδιά της ζωή, αγάπη και καταφύγιο. Την εκδήλωση προς τιμήν της Κύπριας μάνας συνδιοργάνωσαν το Σωματείο Προσφύγων Λατσιών Παρθενώνας και η Επιτροπή Πολυτέκνων Λατσιών και ομιλητής ήταν ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου. Στη μάνα που εμείς παιδιά ζήσαμε στην προσφυγιά, στον προσφυγικό καταβλισμό του αντίσκηνου, που αγωνιζόταν να επιβιώσει, να κάνει αγώνα για επιστροφή και ταυτόχρονα να μπορέσει να θρέψει και να στεγάσει τα παιδιά της. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Σωματείου Προσφύγων Λατσιών Παρθενώνας, Λευτέρης Κόκκινος. Η μάνα, με όποιο επίθετο και αν συνοδεύεται, είναι πρόσωπο ιερό. Νεαρή ή ηλικιωμένη, πλούσια ή φτωχή, μορφωμένη ή μη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε μάνες, ανάμεσά τους μια πολύτεκνη μάνα με 15 παιδιά. Τιμήθηκαν επίσης συνεργάτες του Σωματείου Παρθενώνας και το Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάν. Η εκδήλωση άρχισε με τραγούδια από τη χοροδία παραπληγικών και φίλων, απαγγέλθηκαν ποίηματα αφιερωμένα στη μάνα της Κύπρου και παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τον λαογραφικό όμιλο Λιγερή.